Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Το σημερινό βίντεο έχει άμεση σχέση με το χθεσινό βίντεο, το βίντεο του podcast για το 12ο επεισόδιο για τα γονιοποιημένα παιδιά. Ε, όπως βλέπετε και στον τίτλο, λέει Παρηγοριά στον άρρωστο. Είναι η ιστορία ενός γονιοποιημένου παιδιού το οποίο υπέστη πολλαπλών μορφών κακοποίηση. Ρώτησα τη φίλη ε, να μου εξηγήσει τι σημαίνει η παρηγοριά στον άρρωστο που έχει βάλει ως τίτλο στο email της και μου γράφει ότι ο τίτλος αφορά κυρίως την περιπέτεια υγείας που είχα την πιο σοβαρή. Θα διαβάσουμε στο email της μετά για την περιπέτεια υγείας. Αλλά με κάποιο τρόπο τον παραλληλίζω με τον τρόπο που έχω διαχειριστεί αυτή μου την πραγματικότητα γενικώ η οικοί μου το ότι ας πούμε ποτέ δεν έλαβε ουσιαστική βοήθεια ή συμπαράσταση από κανένα. Εκτός από λόγια του αερατύπου τύπου παρηγορία στον άρρωστο. Είναι μια έκφραση που χρησιμοποιούμε εδώ στην Ελλάδα για τα ανούσια λόγια και σχόλια που μπορεί να μην έχουν σκοπό να βλάψουν αλλά δεν παρέχουν και καμιά βοήθεια. Σας εξουσιοδοτώ να χρησιμοποιήσετε τη ζωή μου για οποιονδήποτε ψυχοεκπαιδευτικό λόγο. Την έχω αγαπήσει αυτή την έννοια να ξέρετε. Στο αρχικό τη mail η φίλη έγραψε. Αγαπημένη κυρία Πετρίδου, καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Σα στέλνω αυτό το email για να σα περιγράψω τα βιώματά μου. Σα θαυμάζω, σα εκτιμώ και νιώθω ταύτιση μαζί σα. Θέλω να σα επισημάνω πόσο κέρια σημασία είναι η βοήθεια που παρέχετε με τα podcast. Με τα podcasts αυτά, φαντάζομαι, εννοεί και τα βίντεο γενικότερα. Παρακολουθώ πολλά ξένα κανάλια στο YouTube, φυσικά και την Δόκτωρα Ράμανη και ξεπλάγει ευχάριστα όταν είδα ότι την έχετε κι εσείς ω σημείο αναφορά. Προσπαθώ να ψυχοεκπαιδευτώ, όπω λέτε, και να βοηθήσω τον εαυτό μου μέσα από όσα λέτε και φυσικά μου ανοίξατε τα μάτια. Ήθελα να γίνω και εγώ ψυχολόγο, αλλά οι συνθήκε δεν το επέτρεψα Ωστόσο, σα παρακολουθώ και αποφάσισα να σα γράψω να σα πω τον πόνο Ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων για το μήκος της επιστολής αυτής. Προσπάθησα να γράψω τα πιο σημαντικά πράγματα. Ξεκινάμε λοιπόν, προσδεθείτε, γιατί πρόκειται για σοκαριστική ιστορία. Αγαπημένη κυρία Πετρίδου, καλησπέρα σα. Ο λόγος που σας γράφω αυτό το email είναι να σας εξιστορήσω κάποια πράγματα για την πολιτάραχη ζωή μου και τις τραυματικές εμπειρίες μου. Έχω ταυτιστεί πολλές φορές με ιστορίες των ακροατών σας και έχω έχουν ανοίξει διάπλατα τα μάτια και τα αυτιά μου όταν δίνετε τις πολύτιμες σύμβουλές σας. Γεννήθηκα χωρίς να το επιλέξω, λέει την ημερομηνία, είναι κοντά στη δική μου ημερομηνία. Είναι λίγο μικρότερη από μένα. Οι γονεί μου είχαν μια περιπέτεια που έληξε άδοξα, καθώς λίγους μήνες μετά ο πατέρας μου έπρεπε να πάει φαντάρος. Η μητέρα μου που ήταν γύρω στα 22 τότε πήγε στην οικογένειά του, στους γονείς του συντρόφου τη, να τους ενημερώσει για την εγκυμοσύνη και από όσο ξέρω δεν την καλοδέχτηκαν. Ο δε παπού μου, ο πατέρα τη μητέρα μου, δεν ήθελε καν να ακούσει περί εγκυμοσύνη και τη είπε Στο χωριό δεν έρχεσαι με το εξόγαμο, κόψε το λαιμό σου. Η μητέρα μου ζούσε στην Αθήνα εκείνη την περίοδο, στο σπίτι του παντρεμένου αδερφού τη, ενώ η καταγωγή μα είναι από την επαρχία όπου και έμεναν οι γονεί μην έχοντα άλλη επιλογή, επισκέφτηκε έναν γυναικολόγο ώστε να τη κάνει την επέμβαση τη έκτρωση. Ο γιατρό όμω, βλέποντα ότι ήταν ήδη 4 με 5 μηνών περίπου, τη είπε ότι είναι έτσι κι αλλιώ πολύ επικίνδυνο να κάνει κάτι τέτοιο, και έτσι την παρότρινε να με δώσει προσιοθεσία. Ούτε εσύ αποφάσισε να έρθει στον κόσμο, ούτε και οι γονεί σου αποφάσισαν να έρθει στον κόσμο. Τώρα να δούμε αν κάποιοι άλλοι που αποφάσισαν να γίνουν γονείς σου έπαιξαν ορθά το ρόλο τους και ήταν σοβαροί και υπεύθυνοι γονείς και γονεϊκοί γονείς. Ο γιατρός γνώριζε ένα ζευγάρι που ήθελαν να εθετήσουν παιδάκι και τους έφερε σε επαφή. Δεν γνωρίζω τι υπόθηκε και πως έκλεισε η συμφωνία, ωστόσο για τους επόμενους μήνες μέχρι να γεννηθώ, η μητέρα μου έμεινε στο ίδιο σπίτι με το ζευγάρι αυτό ώστε να την πηγαίνουν στους γιατρούς και να μεριμνήσουν γενικά για οτιδήποτε χρειαστεί μέχρι τη γέννα. Η διαδικασία όλη πέρασε ως φυσική γέννα της μάνας μου της θετής, καθώς στήθηκε ολόκληρο σκηνικό με μαξιλάρια και φαρδιά ρούχα, μα τώρα που το σκέφτομαι κανείς δεν αναρωτήθηκε πώς μια γυναίκα στα 50 της γέννησε παιδί φυσιολογικά. Είμαι σίγουρη ότι κάποιοι από τους συγγενείς το είχαν καταλάβει, ωστόσο δεν είπε κανείς τίποτε. Μάλιστα. Καταλάβατε τι έγινε. Δηλαδή πήραν το κορίτσι που ήταν έγκυος και που ο πατέρας του παιδιού βιολογικός την εγκατέλειψε, που οι γονεί του βιολογικού πατέρα του παιδιού της είπαν να το ρίξει, που ο πατέρας της της είπε μην έρθει στο χωριό με το εξώγαμο, δεν σε δέχομαι πήγε να μένει στο σπίτι αυτού του ζευγαριού που ήθελαν να κάνουν παιδί και η γυναίκα από αυτό το ζευγάρι φορούσε φαρδιά ρούχα και προσποιούνταν την έγκυο όταν έβγαινε έξω και μετά το πέρασαν ότι το παιδί το γέννησε αυτή που στην ουσία ήταν η θετή της μητέρα. Για εδώ κάνει νόημα και ο τίτλος. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το δράμα μου. Η γυναίκα που με υιοθέτησε ήταν ψυχασθενής, με διπολική διαταραχή, διαγνωσμένη και νοσηλευμένη στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική. Ο όρος ψυχασθενής δεν είναι ο όρος που χρησιμοποιούμε πλέον και είναι δόκιμος. Ε, η διάγνωση της διπολικής διαταραχής είναι μια πολύ σοβαρή διάγνωση. Εντάσσεται στις ψυχωτικές διαγνώσεις και ο άνθρωπος που έχει αυτή τη διάγνωση πρέπει οπωσδήποτε να παίρνει διαβίου τα φάρμακα που του συνταγογραφεί ο γιατρό του, ο ψυχιατρό του και ειδικά στην περίπτωση τη διπολική διαταραχή που τη γνωρίζουμε καλύτερα ε, ως ω μανιοκατάθλιψη, ενώ έχουμε ακούσει πιο συχνά τον όρο μανιοκατάθλιψη παρά διπολική διαταραχή, χρειάζεται πολύ στενή συνεργασία του ασθενού με διπολική διαταραχή με τον ψυχίατρο. Ενώ λε εδώ ότι η θετή σου μάνα νοσηλεύτηκε, είχε τη διάγνωση διπολική διαταραχή, αλλά στη συνέχεια σταμάτησε να κάνει θεραπεία ένα άνθρωπο με διπολική διαταραχή που σταματάει να κάνει θεραπεία είναι υπεύθυνο για τη συμπεριφορά που θα έχει μετά. Και επειδή έχει τύχει στο παρελθόν να εργαστώ, να δουλέψω με ανθρώπου που είχαν διάγνωση διπολική διαταραχή, αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι κάποιοι άνθρωποι με διάγνωση διπολική διαταραχή έχουν υγιεί προσωπικότητε και κάποιοι άλλοι έχουν κακοποιητικέ προσωπικότητε. Άρα δεν είναι η ψυχική διαταραχή που δημιουργεί το πρόβλημα, αλλά ο τύπο της προσωπικότητας. Ήταν μια... Ήταν μια, γυναίκα σκληρή, χωρίς συνέστημα, που δεν, με κράτησε ποτέ αγκαλιά και δεν μου είπε ποτέ «σ' αγαπώ». Δεν μου έπαιρνε δώρα ποτέ, λέγοντας μου ότι δεν έχει λεφτά. Ούτε καν μια σοκολάτα, λέγοντας μου ότι δεν έχει λεφτά. Μου έδινε απλώς τον μπουκάλι με το γάλα. Έχω μνήμη τέτοια, δηλαδή σου δίνει τον μπουκάλι με το γάλα, του πιπερών, μόνη σου να το κρατήσεις. Και έφευγε από το δωμάτιο. Δυστυχώ υπήρχε αυτή η, 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 η πρακτική σε κάποιε μητέρε, οι οποίε έδιναν το μπεραιώσιο το παιδί να το πει μόνο του το γάλα. Δεν μπαίναν καν στη διαδικασία να πάρουν αγκαλιά το παιδί και να του δώσουν το γάλα. Εδώ θέλω να πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν θέματα ψυχολογικά σοβαρά δικά τους και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι καθόλου σε επαφή με τα συναισθήματα τους και με το σώμα τους, άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται οξία ψυχοθεραπεία και δεν έχουν κάνει οξία ψυχοθεραπεία, δυσκολεύονται πάρα πολύ να έρθουν σε επαφή με παιδιά, γιατί ακριβώ όταν έρχεσαι σε επαφή με το παιδί και όταν παίρνει αγκαλιά το παιδί, ξυπνούν όλοι σου οι εσωτερικοί δαίμονε. Και ξαναλέω, αυτό δεν έχει να κάνει με τη διπολικότητα, αυτό έχει να κάνει με το στυλ προσωπικότητας και με το αν ο άνθρωπος αντιμετωπίζει ενεργώς τα προβλήματα του ή τα βάζει κάτω από το χαλί. Βάζοντας τα δικά σου εσωτερικά προβλήματα κάτω από το χαλί, ναι, μπορεί να φαίνεσαι ένας ήρεμος άνθρωπος, αλλά να είσαι ψυχρός, απόμακρος και να μην αντέχεις τη σωματική επαφή. Και δεν ξέρουμε και τι άλλο έχει συμβεί στη θέτη σου μάνα, ώστε να αποφεύγει τη σωματική επαφή. Όταν όμω βρισκόμασταν με κόσμο, ήταν η πιο προστατευτική και υποστηρικτική μαμά. Δάκρυζε όταν μιλούσε για μένα στου άλλου. Για communal narcissist μου κάνει αυτή, για κοινοτική ναρκισίστρια, που παρουσιάζεται ω σπουδαία στην κοινότητα, ενώ μέσα στο σπίτι του είναι ένα τέρα. Ο πατέρα μου, από την άλλη, ήταν τόσο καλό μέχρι βλακεία. Ένα καλοκάγωθο άνθρωπο με πολύ μεγάλη καρδιά και ανοχή, που όμω ήταν ξεκάθαρα παθητικό και αδύναμο συνεξαρτόμενος της νάρκης σου, μάνα σου, μητέρα σου, ξεκάθαρο. Και εδώ έρχεται και το κομμάτι της ευθύνης που έχουν οι γονείς που είναι συνεξαρτόμενοι, γιατί αν είσαι συνεξαρτόμενος μόνος σου σε έναν κακοποιητή, ταλαιπωρείς μόνο τον εαυτό σου. Εάν είσαι συνεξαρτόμενος σε έναν κακοποιητή, κακοποιητή με την οποία είτε κάνεις παιδί με φυσικό τρόπο, ιδιοθετείς παιδί μαζί, Κακοποιεί και το παιδί σου, συνεχίζοντα να είσαι παθητικό και υποταγμένο στον κακοποιητικό σύντροφο ή στην κακοποιητική σύντροφο. Με τη μητέρα μου, τη θετή, δεν γέλασα, δεν έπαιξα, δεν ένιωσα ασφάλεια και προστασία ποτέ. Ήταν πάντα η πρώτη που θα με κατηγορούσε όταν μάλωνα ή θύμωνα ή έπεφτα και χτυπούσα, σαν παιδί κι εγώ η κακοποιητική της συμπεριφορά περιείχε ατελείωτο ξύλο με τα χέρια, με σκουπόξυλα, με βέργες από τη μανταρινιά της αυλής μας κτλ. Βρισχές απίστευτες, οι χειρότερε και πιο απεχθείς για οποιονδήποτε άνθρωπο, πόσο μάλλον για ένα παιδί. Όταν έλειπε ο πατέρας μου στη δουλειά, εκείνη έμπηγε τα νύχια της μέσα στο κρέας μου με λύσα, με δάγκωνε, με άφηνε νηστική και με, κλει... με κλείδωνε για ώρες έξω από το δωμάτιό της κοιμόμουν στο δωμάτιο το γονιό μου μέχρι το γυμνάσιο για να με συνετήσει. Άρρωστο και το ένα και το άλλο. Καθόλου υγιέ δεν ήταν να κοιμάται το κορίτσι στο δωμάτιο των γονιών τη μέχρι να πάει γυμνάσιο και καθόλου υγιέ δεν είναι να κλείνει το παιδί έξω από το δωμάτιό του για να το συνετήσει. Τι περισσότερε φορέ δε έμενε και ο πατέρα μου μαζί μου κλέγοντα την κουζίνα για την κατάσταση. Χωρί όμω να κάνει κάτι γι' αυτό. Εδώ είναι η ευθύνη του συνεξαρτώμενου γονιού. Ντρεπόμουν να πάω στο σχολείο και έκρυβα τα σημάδια μου. Κανεί δεν είχε παρατηρήσει όμω το παραμικρό. Κάποια φορά θυμάμαι, μου είχε, ανοίξει, μου είχε ανοίξει και το κεφάλι και έτρεχε πολύ αίμα, καθώς μου είχε χτυπήσει με τη ζώνη του πατέρα μου, με την αγκράφα. Η αγκράφα είναι αυτό το μεταλλικό εξάρτημα. Πω, πω, πω. Μετά προσπαθούσε να το μαζέψει, ρίχνοντα μου την ευθύνη που τη θύμωσα. Αυτό είναι το μάντρα των ναρκιστικών κακοποιητικών κονέων. Δεν φταίω εγώ που σε έχω σαπίσει στο ξύλο. Δεν φταίω εγώ που σου έχω ανοίξει το κεφάλι με τη ζώνη του πατέρα σου που σε χτύπησα και την αναγκράφα. Αυτέ εσύ που με έκανε να θυμώσω. Πολλέ φορέ έφαγα ξύλο γιατί τα παιδιά στο δημοτικό που πήγαινα τις έλεγαν ψέματα ότι κάτι του έκανα και μετά ερχόντουσα στην αυλή μα να ακούσουν που θα με δέρνει. Αχ, Θεέ μου. Αυτό συνέβαινε συχνά γιατί είχα εκμυστηρευτεί σε κάποιου συμμαθητέ μου στο σχολείο ότι με δέρνει και τα παιδιά, όντα σκληρά, το έβλεπαν παιχνίδι. Θυμάμαι κάποια στιγμή τη είπα ότι σαν το διάολο είσαι. Αυτό ήταν ένα ξέσπασμα, μετά, ένα ξέσπασμά μου μετά την τελευταία φορά που με χτύπησε με τα χέρια. Την έπιασα από το λαιμό, θυμάμαι, και τη είπα: Αν με ξαναχτυπήσει, θα σε πνίξω. Προφανώ αυτό πρέπει να έγινε στην αρχή τη εφηβεία ήταν και η τελευταία φορά που σε έδιρε. Και μετά παίρνω εδώ την ευκαιρία να σας πω ότι έχει λυσάξει το διαδίκτυο με το γεγονό ότι ο Τσιτσιπά είπε στη μάνα του να σταματήσει να μιλάει στα ρώσικα ενώ σερβιε μπροστά στον αντίπαλό του και τη είπε μαλακισμένη είσαι και μιλά στα ρώσικα. Και έχει βουήξει το διαδίκτυο. Ότι ο Τσιτσιπάς, ένα παιδί 24 ετών που ακόμη βρίσκεται στην εφηβεία, αντέδρασε έτσι δημοσίω τι πίεση τρώει το παιδί εκείνο για να αντιδρά έτσι δημοσίω. Και τώρα κάποιο αν, αν, έπαιρνε αυτό το περιστατικό που λέει η φίλη, η φίλη εδώ ότι ε, είπε στη μάνα της είσαι σαν το διάολο και την έπιασε από το λαιμό και τη είπε άμε ξαναχτυπήσεις θα σε πνίξω. Αν το αποκόψεις εκείνο το περιστατικό θα πει κάποιο τι κακό παιδί, τι παλιό παιδό. Δεν ξέρεις όμως τι γίνεται από πίσω. Αχ <συσχε> Θεέ <συσχε> 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 Η μάνα μου ήταν εξαιρετική ηθοποιό. Ο τρόπο που συμπεριφερόταν εκτό σπιτιού δεν μπορούσε να προδώσει το τι περνούσα εγώ όταν έκλεινε η πόρτα. Μάλιστα ήταν πολύ υποστηριχτική στα ανήψια τη και του έδινε και χαρτζιλίκι πολλέ φορέ. Εξαγόραζε με τον τρόπο αυτό τη συμπάθειά του. Χειριστική στο έπακρο. Σε όλα αυτά, μοναδική παρηγοριά και αγάπη έπαιρνα από τη θεία μου, την αδερφή τη, που καταλάβαινε τι συμβαίνει και μου έλεγε: Υπομονή, παιδί μου, θα μεγαλώσει και θα φύγει από εδώ μέσα. Δεν ήταν λύση φυσικά, αλλά επιτέλους κάποιος με πίστευε για όσα περνούσα. Δεν ήταν λύση σίγουρα, αλλά αυτό σε βοήθησε να κρατήσει τα λογικά σου ότι η θεία σου αντιλαμβανόταν τη συνθήκη και έδινε εγκυρότητα σε αυτά που ένιωθε. Είναι πολύ σημαντικό για ένα παιδί που κακοποιείται να υπάρχει έστω και ένα ενήλικα στο περιβάλλον του, ο οποίο να του λέει: Σε βλέπω, σε ακούω, έχει δίκιο να είσαι αναστατωμένο, έχει δίκιο να νιώθει αδικημένο. Ναι, σε κακοποιούν σε έναν ιδανικό κόσμο φυσικά, η μητέρα, η αδερφή της μητέρας σου, η θεία σου, θα έπαιρνε πιο δραστικές αποφάσεις και θα σε προστάδευε πιο ουσιαστικά. Θα κατάγγελε τη βία στις αρμόδιες αρχές και ίσως να ζητούσε να σε πάρει υπό την προστασία της. Παρακαλούσα μέσα μου γενικά να έχουμε καλεσμένο στο σπίτι, γιατί τότε έβαζε τη μάσκα και γινόταν άλλος άνθρωπος. Αυτό όμως δεν γινόταν συχνά, γιατί είχαμε κρατήσει αποστάσεις από τον κοινωνικό περίγυρο για ευνόητους λόγους, για να μην αποκαλυφθεί είτε η κακοποίηση είτε η υιοθεσία. Κάπως έτσι μπήκα στην εφηβεία. Εκεί η κακοποίηση ήταν ως επιτοπλίστο λεχτική. Οι βρισχές, οι κατάρες και η συνεχής υποτιμητική συμπεριφορά είχαν στόχο άρχισε να μου λέει, με συγχωρείτε για αυτά που θα πω, αλλά λένε κουβέντε που τι λένε μητέρε στι κόρε του. Άρχισε να μου λέει, γαμώ το μουνί που σε πέταγε, διάολε που βρέθηκε στο στόμα μου, στο δρόμο μου, ελάτε να μαζέψετε το τρελό κόσμο και άλλα τέτοια όμορφα. Απεχθέστατη. Καλά, είπα στον τίτλο, θετή μητέρα από την κόλαση. Περιττό να πω ότι από μικρή καταλάβαινα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τη διαφορά ηλικία που είχαμε του γονεί μου, και όλοι όσοι γνώριζα στο σχολείο ή εκτό, που δεν με ήξεραν, την περνούσαν για γιαγιά μου. Υποσυνείδητα λοιπόν ήξερα την αλήθεια ότι είμαι υιοθετημένη, αλλά δεν τολμούσα να ρωτήσω. Δεν θα ξεχάσω μια εικόνα που έχω σε πολύ μικρή ηλικία, όταν είχαμε δει κάποια ταινία στην τηλεόραση με θέμα την υιοθεσία, που τη είπα τότε, εγώ αν δεν κάνω παιδί θα υιοθετήσω, χωρί να έχω ιδέα τι σημαίνει. Ίσως ενδόμηχα την προκαλούσα να το παραδεχτεί, αλλά φυσικά δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Η εφηβεία μου είχε πολλά νοσοκομεία, αν και είχαν ξεκινήσει από πολύ πιο πριν. Εκεί γύρω στα 8-9 μου χρόνια, καθώς μπενόβια και οι δυο μου γονείς συχνά λόγω μακροχρόνιων προβλημάτων υγείας. Έμενα λοιπόν στο σπίτι μου, υπό την επίβλεψη της θεία και του θείου μου, αδερφού της μητέρας μου, για εβδομάδες, ίσως και μήνες. Ωστόσο και ο θείο μου ήταν ιδιότροπο και πολύ ελεγκτικό, με αποτέλεσμα να φοβάμαι να μιλήσω ή να ζητήσω το οτιδήποτε. Για το γυμνάσιο και λύκειο, οι γονεί μου, η θετή φυσικά, με έγραψαν στο ιδιωτικό σχολείο. Ήταν η περίοδο που τα δημόσια έκαναν συνεχώ καταλήψει και δεν θα μάθαινα τίποτα, όπω έλεγαν. Όπω έλεγε, η μάνα έλεγε. Εγώ ήξερα βέβαια ότι ήθελε απλώ να με έχει μαντρωμένη, να λείπω περισσότερε ώρε από το σπίτι και να δείξει και στο σόι ότι ξοδεύει λεφτά για μένα. Χαρακτηριστικά να σα πω ότι όταν διάβαζα, ερχόταν κρυφά με το άσπρο φουντοτό μαλλί τη όρθιο και τα γαλανά σχεδόν διάφανα μάτια τη γουρλωμένα να με τσεκάρει και να με βρίσει και να φύγει. Ο διάολο που λέγαμε. Ξέχασα να αναφέρω ότι εννοείται ότι έπρεπε να παρακαλέσω για να πάρω ρούχα ή παπούτσια. Μόνο όταν είχαμε να πάμε σε γιορτέ, τα σόγια ψωνίζαμε, για το φαίνεστε. Εκεί στην εφηβεία, η οργή τη στράφηκε και προ του λιγοστού φίλου μου. Να πω εδώ ότι φίλους έκανα πρώτη φορά όταν πήγα διακοπές σε μια επαρχιακή πόλη κοντά στην Αθήνα, γύρω στα 16 μου και φυσικά τους έβλεπα μόνο τα καλοκαίρια και το Πάσχα, καθώς πηγαίναμε στο ίδιο μέρος για αρκετά χρόνια. Άρχισε να τους βρίζει, να τους διώχνει, να τους λέει να μην ξανάρθετε κτλ. Και, και φυσικά έβγαινα στις 6 το απόγευμα και έπρεπε να είμαι πίσω στις 9 το βράδυ. Επίση, περνούσε συχνά μπροστά από την καθε... καφετέρια που καθόμουν και έλεγε πού είμαι, τι κάνω, με ποιον είμαι κτλ. Μια μέρα καθυστέρησα να γυρίσω σπίτι και ήρθε να με βρει. Με βρήκε στο δρόμο, με χαστούκησε μπροστά στον κόσμο, με έβρισε και μου είπε «Αύριο θα σε πάω στο γιατρό να δω τι έχεις κάνει ξεκολιάρα». Φυσικά και το έμαθε όλο το χωριό. Φυσικά και με είδαν άνθρωποι εκείνη την ώρα. Δεν μίλησε κανείς. Και μετά αν τη σκότωνες θα έπεφταν από τα σύννεφα. Ή μετά σε σκότωνε πάλι θα έπεφταν από τα σύννεφα. Πέρασα πολλά βράδια κλαίγοντα την εφηβεία μου, μέρε ουρλιάζοντα, αφού δεν με θε, αφού δεν με γιατί με έκανε. Χτυπιόμουν μου σαν χταπόδι κάτω για την τύχη μου, κόβοντα τι φλέβε μου με ξηράφι. Ευτυχώ όχι τόσο όσο να χρειαστούν ράμματα. Αυτό το σύμπτωμα της αυ του αυτοτραυματισμού συνήθως συμβαίνει σε παιδιά στην εφηβεία τα οποία νιώθουν ότι είναι σε απόγνωση. Εκείνη την περίοδο Θυμάμαι, ήταν ο πατέρας μου στο νοσοκομείο, έπεσα και θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης, ευτυχώς μόνο παρενόχλησης από θείο και εξάδελφο. Ήμουν ωστόσο συνειδητοποιημένο παιδί και κατάλαβα γρήγορα τις προθέσεις του, οπότε και έφυγα τρέχοντας. Θυμάμαι ότι το, είχα, ότι το είχα πει στον πατέρα μου όταν μια βγήκε από το νοσοκομείο και μου είπε «σε πείραξε παιδί, μου έγινε κάτι». Του είπα «Όχι μπαμπά, έτρεξα» και η απάντησή του «Μείνε μακριά του παιδί μου». «Δεν θέλω να τσακωθώ γιατί είναι άντρα της αδερφής μου, αλλά αν σε ξαναπειράξει να μου το πεις». Η οικογένεια από την κόλαση. Και ο αδερφός της. Η ζωή μου ήταν ανούσια γιατί η μάνα μου ήμουν άχρηστη, τόφαλος, πουτάνα και αχάριστη. Φίλους δεν είχα, καθώς τους έβλεπα μόνο καλοκαίρι και πάσχο όπως ανέφερα και νωρίτερα. Πολλά Χριστούγεννα κλεισμένη σπίτι χωρί τηλεόραση γιατί μα είχε χαλάσει, με του γονεί μου ξαπλωμένου στο κρεβάτι και εγώ να κοιτάω έξω από το παράθυρο το βουνό. Θλίψη, πόνο, απαξίωση. Στο σχολείο μου μαθήτρια του 16-17, αλλά δεν είχε ποτέ σημασία. Μόνο όταν είχα κακού βαθμού γινόταν αναφορά σε αυτό και φυσικά με βρισχέ και υποτιμητικά σχόλια από τη μάνα μου. Όταν έγραφα καλά ή έπαιρνα εικοσάρια, έλεγε πάντα: Ε, και τι έγινε, τυχαίο θα ήταν. Μα είχε όλα τα κακά αυτή η μάνα σου. Όλα τα κακά τα είχε. Φυσικά δεν είχε καμία πρόθεση να με στηρίξει ή να με προωθήσει, ούτε να με σπουδάσει, καθώ προοριζόμουν να του γυροκομίσω. Γι' αυτό σα λέω ότι ταιριάζει γάντι με το χθεσινό podcast για τα κονοϊπημένα παιδιά. Έτρωγα μπούλινγκ για την εμφάνιση μου στο σχολείο. Για το ότι δεν έμενα σε πλούσιο προάστιο τη Αθήνα, με έφτιανα, μου έβαζα φωτιά στον μπουφάν, στα μαλλιά, μου έκρυβαν τσάντα και άλλα υπέροχα πράγματα. Όταν το έλεγα στου δικού μου δεν είχα καμία υποστηρίξη προστασία. Έλεγα ότι ήθελα να φύγω από αυτό το σχολείο και μου απαντούσε η μάνα μου. Θε να φύγει για να λονίζει και να γίνει πουτάνα. Είναι ξεκάθαρο ότι η θετή σου μάνα, εξαιρετικά μισογύνη, μισούσε τη βιολογική σου μάνα η οποία μπορούσε να κάνει παιδί με φυσικό τρόπο, την θεωρούσε πουτάνα επειδή έκανε παιδί έξω από το γάμο και αυτό το φθόνο που είχε για τη φυσική σου μάνα, τη βιολογική σου μάνα, τον προέβαλε και πάνω σου θεωρώντας ότι και εσύ θα γίνεις μπίπ όπως τη μάνα της Ή, πραγματικά κόλαση, κόλαση, κόλαση Τελειώνοντας το σχολείο έδωσα πανελλήνες και πέρασα σε μια σχολή εκτός Αθήνων Ούτε λόγος να πάω Θα έρθουμε και εμείς έλεγε Κάπως έτσι ούσα βαθιά τραυματισμένη αδύναμη και ασφαλής δεν συνέχισα τις σπουδές μου Παρόλο που είχα ένα πολύ καλό απολυτήριο 18, δεν υπήρχε διάθεση για κάτι παραπάνω. Που δεν έχει διάθεση να σπουδάσει με τέτοια δράματα που ζούσε. Στα 19 μου χρόνια έκανα την πρώτη μου σχέση. Ευκαιρία να παντρευτώ σύμφωνα με τη μάνα μου. Ήταν ένα πολύ καλό παιδί, αλλά παιδί, όπω και εγώ άλλωστε. Η σχέση κράτησε 5,5 χρόνια. Και τι δεν είδε ο κακομοίρη να διαδραματίζεται στο σπίτι μου. Τι βρισχέ τη, το ότι με κλείδων έξω από το σπίτι επειδή αργούσα να γυρίσω, την αλλοπρόσαλη συμπεριφορά τη, ήταν ο πρώτο ξένο εντό εισαγωγικών μάρτυρα τη προσωπία τη και του είχε κάνει τρομερή εντύπωση, θυμάμαι. Λίγο πριν χωρίσω με τον άνθρωπο αυτό, πέθανε ο πατέρα μου, το μόνο καλό έστω και παθητικά καλό πρόσωπο στη ζωή μου. Ξαναλέω όμω ότι η παθητικότητα πάλι είναι επιζήμια προ τα παιδιά. Το πήρα πολύ βαριά, ήθελα να πεθάνω. Είχε, είχε χρόνια προβλήματα υγεία και κάποια στιγμή η καρδιά του δεν άντεξε. Πού να αντέξει και με αυτήν τη γυναίκα. Εκείνη η μάνα μου ήταν επίση συντετριμένη. Παρετήθηκε από τη ζωή. Σταμάτησε να μαγειρεύει, να τρώει, να τρώμε γενικά. Τότε χώρισα κιόλα. Δεν τα άντεχα όλα αυτά. Ήθελα να φύγω από το σπίτι, τη χώρα, τον πλανήτη γενικά. Μετά το χωρισμό όμω και όταν συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να χωρίσω από τη μάνα μου και όχι από το αγόρι αυτό, άλλαξα γνώμη αλλά ήταν πλέον αργά. Εκείνος δεν με ήθελε πια. Πόσες φορές, αντί να χωρίσουμε από τη μάνα μας την κακοπιτική, από τον πατέρα μας τον κακοπιτικό, πάμε και χωρίζουμε από ανθρώπους που μας αγαπάνε, γιατί δεν αντέχουμε την κατάσταση. Και ξεσπούμε σε λάθος άτομα. Είχε πιεστεί και από τους γονείς του ότι δεν είμαστε καλή οικογένεια και ότι θα γίνω σαν τη μάνα μου όταν μεγαλώσω. Εκεί ήρθε και η απόλυτη μαυρίλα. Στον πόνο μου αυτό βέβαια η αντίδραση της ήταν Αφού είσαι άχρηστη, ούτε έναν άνδρα δεν μπορείς να κρατήσεις. Τότε ήταν και η πρώτη μου φορά που πήγα σε ψυχολόγο. Πήγα για λίγο καιρό γιατί δεν μπορούσε να πληρώνει τα ψυχολογικά μου που εκείνη σου δημιούργησε. Ο καιρό πέρασε σιγά και βασανιστικά και άρχισα να εργάζομαι, να έχω δικά μου λεφτά και να μπορώ επιτέλου να νιώθω μερικώς ανεξάρτητη. Η μάνα μου ποτέ δεν μου έδινε χατζηλίκι. Έπρεπε να παρακαλέσω, να παρακαλέσω... Να πω ότι ντρέπομαι να βγαίνω έξω και να μην έχω φράγκο. Βέβαια, καλό μου έκανε τελικά να δουλεύω, αλλά με υψηλό τίμημα. Στα 27 μου χρόνια και ενώ νοσηλευόντας στο νοσοκομείο, μου ζήτησε να πάω σε μια κρυψώνα στο υπόγειο, να πάρω κάτι λεφτά που είχε για να πληρώσουμε το νοσοκομείο. Στην ιστορία αυτή να τονίσω τα δική μου πρωτοβουλία να την πάω σε ιδιωτική κλινική, γιατί αρχικά πήγαμε σε δημόσιο και την είχαν παραπεταμένη και δεν τη έδινα σημασία ενώ το πρόβλημα τη ήταν σοβαρό και απειλητικό για τη ζωή τη. Θυμάμαι, με ρωτούσαν οι γιατροί, γεια σα είναι, και έλεγα όχι, μάνα μου, και απορούσαν. Αφού λοιπόν πήγα στην κρυψώνα, βρήκα ένα χαρτί, μια απόδειξη από το μευτήριο που γεννήθηκα, που όμως είχε άλλο όνομα μητέρα, στα 27 σου δηλαδή. Μαζί με αυτό ήταν και ένα βραχιολάκι, αυτό που βάζω στα μωρά με το όνομα όταν γεννιούνται είδα το όνομα και ξαφνικά συνειδητοποίησα αυτό που πάντα υποψιαζόμουν. Όταν μια βγήκε από το νοσοκομείο, τη ρώτησα διακριτικά αν ξέρει κάτι γι' αυτό. Είπε, δεν ξέρει τίποτα. Μετά από μέρες επιμονής, δικής μου, μου είπε την αλήθεια. Και εκεί έχασα για ακόμα μια φορά τη γη κάτω από τα πόδια μου. Μου έδωσε κάποια στοιχεία για τη μητέρα μου, τη ψάξαμε και τη βρήκα. Μίλησα πρώτα με τη θεία μου, αδερφή της βιολογικής μου μητέρας, και μετά με την ξαδέρφη μου, κόρη της θεία μου, επίσης εγκαταλειμμένη από πατέρα, που ωστόσο όμως η δική της μάνα την κράτησε. Η θεία μου έκλαιγε, μου έλεγε εγώ δεν ήθελα να σε δώσουμε, είπα στη μάνα σου να σε κρατήσουμε, να σε μεγαλώσουμε μαζί, να σε πάρω εγώ, αλλά ήταν ανένδοτη. Πάλι απόρριψη. Μετά γνώρισα τη μητέρα μου με την οποία έχω σχέση σήμερα, αλλά πώ να καλυφθούν τα κενά, πώ να γιάνουν οι πλήγε. Η αντίδραση τη μάνα μου όταν με είδε ήταν κλαμμένη, αλλά ψύχρεμη, μου είπε καλησπέρα και μου έδωσε το χέρι της για χειραψία. Πιο θερμή υποδοχή είχα από τον άντρα τη, τον οποίο γνώρισε μετά το βιολογικό μου πατέρα και παντρεύτηκε, και την κόρη του. Να σημειώσω εδώ ότι η μάνα μου δεν έχει κάνει άλλα δικά τη παιδιά. Είχε μείνει κάποια στιγμή έγκυος μέσα στο κάμω τη με δίδυμα, αλλά τα έχασε. Αντιθέτω, μεγάλωσε την κόρη του άντρα της, η οποία είχε εγκαταλειφθεί στα τέσσερα τη χρόνια από τη δική τη μάνα. Ελπίζω να μην σα μπέρδεψα. Ο κατάλαβα εγώ. Δηλαδή η μάνα σου η οποία σε έδωσε σε ένα γεωθεσία, μετά παντρεύτηκε έναν άνδρα ο οποίο μεγάλωνε το παιδί μόνο του, γιατί όπω γράφει εδώ πέρα η μάνα είχε εγκαταλείψει το παιδί και μεγάλωσε το ξένο παιδί. <συσχελίδι> τη ρώτησα τη βιολογική μου μητέρα πώ, γιατί, δεν είδε περί τίνο πρόκειται, δεν κατάλαβε ότι είναι τρελή. Και απάντησε: Όχι, ήμουν κλεισμένη στο δωμάτιο του σπιτιού και περίμενα να γεννήσω. Ο πατέρα σου ήταν πολύ καλό άνθρωπο. Πάλι δεν πήρα ικανοποιητικέ απαντήσει. Η γνωριμία μου με του ανθρώπου αυτού, δηλαδή τη μάνα σου και τον σύζυγό τη και την κόρη του σύζυγου τη, μου γέννησε την ελπίδα ότι επιτέλου θα νιώσω λίγη αγάπη. Στο σπίτι μου όμω ξέσπασε ένα νέο ψυχολογικό πόλεμο. Η θετή μου μητέρα, με βρυσιέ και υποτιμητικά σχόλια, έλεγε ότι είμαι αχάριστη και ότι αν δεν μειοθετούσαν οι θετοί μου γονεί, θα είχα ψοφήσει. Με παρακινούσε να φύγω να πω να μείνω μαζί του, με τη βιολογική μου μητέρα και τον άντρα τη, και φώναζε ότι δεν την νοιάζει πλέον. Άρχισε σιγά σιγά να μου φέρνει και καμπρού στο σπίτι, γιατί τα είχα γνώρισει τον κύριο Μίτσο, τον κύριο Γιώργο, και θα έρθουν να μείνουν μαζί μα, οπότε να βρω σπίτι να φύγω. Α, εκείνη βρήκε καμπρού για τον εαυτό τη, μάλιστα. Μου έφερε ένα τέτοιο στο σπίτι μια μέρα. Τι έχω ζήσει, Χριστέ μου. Η όλη ιστορία αυτή ξεκίνησε από δική μου παρότρευση. Από την ημέρα που πέθανε ο πατέρας μου και τη έλεγα να πηγαίνει κάποιες εκδρομές με το τοπικό τουριστικό γραφείο να γνωρίσει ανθρώπους, να κάνει φίλους καθώς δεν είχε ποτέ. Για κάποιο λόγο το έκανε τότε και τώρα να τα αποτελέσματα. Δεν ήμουν αντίθετη στο να γνωρίσει ένα σύντροφο, αλλά ακόμα και αυτό μου το γύρισε μπούμερανγκ. Ξεκινώντα λοιπόν τι επαφέ μου με τη βιολογική μου μητέρα, έμαθα και για τον πατέρα μου, ο οποίο ήταν ένα σαλταπίδα, μπλεγμένο με πολλά και διάφορα παράνομα. Έμαθα επίση στη συνέχεια ότι έχω άλλα τρία αδέρφια από τον ίδιο πατέρα, αλλά από διαφορετικέ γυναίκε. Βίω και πολιτή, όπω καταλαβαίνετε. Το γνώρισα και αυτό. Η πρώτη του ερώτηση ήταν: Εσύ τώρα ποιο παιδί είσαι απ' όλα. Επίση, σχολίασε το ότι στην οικογένεια μου του δεν έχουν μπαχουλού και ότι πρέπει να έχω πάρει από, το, από τι μου το σόι. Πόσε απορρίψει έχετε μετρήσει. Το 2007 πεθαίνει η μητέρα μου η θετή. Πόνεσα και δεν το περίμενα. Μου αφήνει φυσικά μια κάποια περιουσία, μη φανταστείτε τίποτα φοβερό, ωστόσο δεν είχαν κάνει ποτέ διαθήκη, ότι ούτε μου είχαν γράψει κάτι στο όνομά μου. Οπότε βρέθηκα με χρέη, ακόμη και κάποια που δεν ήξερα ότι είχε. Ωστόσο δεν μου άφησε μετρητά, δανείστηκα τότε για να κάνω την κηδεία τη. Όλα αυτά που είχα περάσει με οδήγησαν σε λάθο επιλογέ συντρόφων, Έκανα μεγάλε σχέσει και ανεχόμουν τα πάντα, σχεδόν εκτό από τη λεκτική και σωματική κακοποίηση. Εκεί σήκωνα ανάστημα, απαγόρευα ακόμα και το ρε στου συντρόφου μου. Ωστόσο, ήμουν ήδη υποχείριο τη ναρκιστική του προσωπικότητα και τη χειριστικότητά του. Ήμουν γκέι με people pleaser και όλα τα συναφή. Είχα διάφορα προβλήματα υγεία, όχι σοβαρά, αλλά ενδυνάμει σοβαρά. Αποφάσισα για μία ακόμα φορά να κάνω ψυχοθεραπεία και. Εκεί ήρθε ακόμα μια ανατροπή. Διαγνώστηκα με καρκίνο. Είχα μια σχέση τότε που όμως ήταν σε ευθύνουσα προσ... πορεία, πορεία, οπότε η μόνη προσφορά του ήταν να με πηγαίνει να κάνω τι θεραπείε μου στο νοσοκομείο. Ταλαιπωρήθηκα αρκετά και για 8 μήνε δεν μπορούσα να φάω. Ούτε να καταπιώ το μου από του πόνου, καθώ όλη η περιοχή είχε καεί από τι ακτινοβολίε και υπέφερα. Ξαπλωμένη στο κρεβάτι, μόνη και χωρί δυνάμει, ένιωθαν απέραντο κενό. Μία γνωστή μου μου είπε τότε, ο καρκίνος που έχει σε αυτό το σημείο είναι όλα αυτά που προσπαθούσες να καταπκείς όλα σου τα χρόνια, αλλά δεν κατέβηκαν ποτέ. Πόσο αλήθεια, ε? Φυσικά, χώρισα πάλι, γιατί ποιο θέλει να τον λυπούνται, χωρίς να νοιάζονται ουσιαστικά. Δεν μπορώ να γνωρίζω πώς ήταν αυτή σου η σχέση. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Η συνέχεια και το σήμερα έχει εξής. Είμαι 47 ετών μόνη εδώ και 8 χρόνια και αφημένη. Ναι, αφημένη. Πολύ με μόνη συντροφιά του αγαπημένο μου παιδί, τη δίποδη ταλαιπωρημένη σκυλίτσα μου, τη μόνη μου παρηγοριά. Βλέπετε, η θεραπεία του καρκίνου με άφησε στήρα και με πρόρη κλιμαχτήριο από τα 38 μου. Δεν με ψημιρώ όμω, το παλεύω ακόμα, αν και άνετη για αυτή τη στιγμή, θα ξαναβρω δουλειά και θα πατήσω στα πόδια μου ξανά. Όσε φορέ έπεσα, τόσε ξανασηκώθηκα. Μόνο να, τα γόνατά μου Κάθε φορά που έπεφτα πληγωνόμουν και τώρα δεν με βαστάνε πια. Απολογούμε για το μήκο του email αυτού. Είχα πολλά να πω ακόμα. Αν κρίνετε σκόπιμο, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε το σημείο αναφοράς σε κάποιο βίντεο. Όχι, το email είναι το βίντεο. Το email είναι το βίντεο. Δεν είναι σημείο αναφορά στο δικό σου email για ένα βίντεο. Το email αυτό είναι το βίντεο. Όντω είσαι πολύ τραυματία. Είσαι ψυχικά, συναισθηματικά και σωματικά πολύ τραυματία. εσάς έχω πει πολλές φορές ότι δεν πιστεύω στην τύχη, αλλά θεωρώ ότι το ποιοι γονείς θα μας γεννήσουν ή θα μας υιοθετήσουν είναι το κομμάτι εκείνο που έχουμε τύχη ή ατυχία. Τι να πω, τι να πω. Άνθρωποι οποίοι δεν θα έπρεπε ούτε καν ένα γατάκι, ένα σκυλάκι να υιοθετήσουν, πόσο μάλλον παιδί. Δεν ξέρω τι σημαίνει ο όρος παράνεμιοθεσία, αλλά φαντάζομαι δεν ήταν και νόμιμη η υιοθεσία αυτή που έκαναν. Δεν ξέρω. Ξέρω αν πέρασαν από αξιολόγηση και τι τους αξιολόγηση έγινε για να δώσουν σε αυτούς τους ανθρώπους το πασαπόρτι να γίνουν γονείς. Βέβαια θα μου πείτε και θα συμφωνήσω. Έχει έναν σωρό άλλου παρόμοιου, οι οποίοι κάνουν παιδί με βιολογικό τρόπο. Αυτό το βίντεο πρέπει να πηγαίνει πακέτο με το χθεσινό, με τα γονεοποιημένα παιδιά και το ενδέκατο επεισόδιο του podcast για το γονείς αυτά τα ιερά τέρατα. Θετή, μητέρα από την κόλαση. Συνεξαρτώμενος θετός πατέρας, ο οποίος με την παθητικότητα του συνέβαλε στην, στην κακοποίησή σου με τόσους πολλούς τρόπους. το πρώτο μισό της ζωής σου, Φιλενάδα, ήταν απέσιο. Ήταν σκατά, ήταν χάλια. 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 Χάλια! Από εδώ και μπρος θα το αλλάξεις. Και ξέρω ότι μπορείς να το αλλάξεις. Και ξέρω ότι έχεις τη δύναμη να το αλλάξεις. Ξέρω ότι έχεις τη θέληση να το αλλάξεις. Ξέρω ότι έχεις την αφοσίωση ώστε να το αλλάξεις. Θέλεις και μπορείς. Είσαι πολύ τυχερή που πέθαναν οι θετοί σου γονεί. Ήταν απολύτω φυσιολογικό να στενοχωρηθεί όταν πέθανε η θετή σου μάνα, γιατί υπάρχει και ένα σύνδρομο του Στοκχόλμη εδώ πέρα. Και είπε και όταν σου λέγε να φύγει από το σπίτι για να φέρει του γκόμενου, πάλι σε στενοχωρούσε. Γιατί με οποιοδήποτε τρόπο κακοποιητικό δεν νότα μαζί σου, ήταν ο μόνο άνθρωπο που ήταν τόσο πολύ αφοσιωμένο σε σένα. Αφοσιωμένο να σε κακοποιεί, αλλά αφοσιωμένο σε σένα. ξέρω ότι έχεις ξεκινήσει μια πορεία εντατικής ψυχοεκπαίδευσης και προσπάθεια ψυχοθεραπείας. Αυτή τη φορά από άλλο χώρο, έτσι στην ηλικία που είμαστε, μπορούμε επιτέλους να δούμε τον εαυτό μας πιο καθαρά εάν το θελήσουμε. Και έχουμε πολλά χρόνια πείρας από όσα έχουμε βιώσει στη ζωή μας για να καταλάβουμε επιτέλους ποιος ήταν δι... και ποιος λειτουργούσε με ποιον τρόπο λειτουργούσε στη ζωή μας. Είσαι ένας πολυτραυματίας. Είσαι ένας ψυχικά πολυτραυματίας. Συμφωνώ με την, με την σημείωση που σου είπε ή την παρατήρηση που σου είπε η φίλη ότι για να έχεις καρκίνο εκεί στο λαιμό σημαίνει ότι επειδή κατέ, κατάπινες όλα αυτά που κατάπινες και σου δημιουργήσα και τον καρκίνο. Είναι συμβολικό. Λοιπόν. Shit happens, αλλά κάποια φορά παρα happens. Γι' αυτό είμαι εναντίον των ευχολογίων. Γι' αυτό είμαι εναντίον να λένε τα παιδιά της καρδιάς και οι τέλειες μητέρες που έχουν υιοθετήσει. Υπάρχουν μητέρες που έχουν γεννήσει βιολογικά παιδιά και είναι μητέρες τέρατα και υπάρχουν μητέρε που έχουν υιοθετήσει παιδιά και είναι μητέρε τέρατα. Όπω υπάρχουν και μητέρε που έχουν γεννήσει παιδιά και είναι καλέ μητέρε. Good enough mothers, good enough parents. Και το ίδιο και από αυτέ που έχουν υιοθετήσει που να είναι good enough parents. Άχρηστη ήταν. Και η θετή και η βιολογική σου γονή. Άχρηστη. Τουλάχιστον η βιολογική σου μάνα έκανε και κάτι καλό που σέδωσε έδωσε να σε οθετήσει, αλλά εσύ έχει στο μυαλό σου ότι θέλει να σε ρίξει με τη Μουχαμέτη και ότι ήταν ο γιατρό που τη είπε να μην σε ρίξει και ότι πήγε όντω για να σε ρίξει. Δηλαδή, πραγματικά. Πραγματικά. Δες εδώ το λάκι, ο οποίο μαζί με έξι αδέρφια του πετάχτηκαν σε έναν κάδο σκουπιδιών, επιβίωσαν τα τρία. Και επέλεξε να τον υιοθετήσει μια οικογένεια η οποία φαίνεται πως του φέρεται καλά. Και έχει αφήσει πίσω του. Και, τις... και... και τους... και σκύλους που το γέννησα και τους άνθρωπους που είχαν τη σκύλα που τους γέννησε και τους πέταξε. Τώρα ήρθε η ώρα φίλε Νάδα και νομίζω έχεις αρχίσει να το κάνεις να υιοθετήσει εσύ τον εαυτό σου. Να γίνεις εσύ γλυκιά και στοργική μητέρα του εαυτού σου να εξασκήσεις την αυτοσυμπόνια. Να σε προσέχεις. Να σε προστατεύεις και να σε προσέχεις. Να σε κανακεύεις. Να σε κανακεύεις ψυχικά, συναισθηματικά και πρακτικά. Δώσε στον εαυτό σου, εσύ, την αγάπη και τη φροντίδα που απέτυχαν με πολύ έτσι άσχημο τρόπο να σου δώσουν αυτοί που όφυλαν να στη δώσουν. Όμως η ζωή συνεχίζεται Είπαμε είμαστε περίπου στην ίδια ηλικία. Πέρασε το πρώτο μισό που τα σκάτα και τώρα πάμε για να φτιάξουμε ωραία πράγματα. Αυτοαγάπη, αυτοσυμπόνια, αυτοφροντίδα, αυτοπροστασία, πνευματική εξέλιξη και έτσι ένα τέλειωμα με το παρελθόν. Τα είπαμε, τα καταλάβαμε, τα εξηγήσαμε, Είμαι σίγουρη θα πάρεις πάρα πολύ ε, θετική ανατροφοδότηση από τους ανθρώπους που θα παρακολουθήσουν αυτό το βίντεο. Θα πάρεις πολύ ενθαρρυντικά και ψυχωτικά μηνύματα στα σχόλια. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. κλείστο άστο το πίσω σου και χτίσε τώρα εσύ τη δική σου σχέση με τον εαυτό σου. Στο τέλος της ημέρας όλοι καλούμαστε να γίνουμε μητέρα του εαυτού μας. Όλοι. Ας ενηλικιωθούμε. Δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι είχαν εξαιρετικά τραυματικές και κακοποιητικές παιδικές ηλικίε. Και αυτό ήταν πολύ άτυχο. Ήταν άτυχοι και είχαν απέσιες παιδικές ηλικίε. Όμως, όταν ένας άνθρωπος το θελήσει και το προσπαθεί, και η κοπέλα αυτή το προσπαθεί, ξέρω ότι το προσπαθεί, μπορεί να καταφέρει να γίνει υγιής και αγαπητικός και γονεϊκός γονιός του εαυτού του και να επαναφέρει την ισορροπία στη ζωή του ή να φέρει για πρώτη φορά την ισορροπία και την αγάπη στη ζωή του. Μας το εύχομαι, σου το εύχομαι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για το μοίρασμα.